σας κυρίες και κύριοι, μιλάει Pirk Game εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition version 16,4 νομίζω 15,6 κυρίες και κύριοι 15,6. Λοιπόν, ας αρχίσει η περιπέτεια. Sorry που έσβησα τα άλλα recordings, αλλά ήταν τελείως χάλια. Ειδικά το quality, βασικά μόνο το quality ήταν χάλια. Γιατί η περιπέτεια, αυτά που κάναμε δεν ήταν τόσο άσχημα. Αγελάδα. Φάμε Αγελάδα σήμερα, πέρας. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε να κόψουμε δέντρο και να έχουμε ξύλα. Τα ξύλα είναι απαραίτητα σχεδόν σε κάθε εργαλείο. Χωρίς ξύλο δεν έχει τίποτα. Ούτε σπίτι, ούτε ξύνο, ούτε τεκούρι, ούτε σπαθί, ούτε... Επίσης έχω βάλει κάτι texture packs που κάνουν λίγη διαφορά. Ας πούμε το γρασίδι είναι full πράσινο, δεν είναι πράσινο και από κάτω χώμα. Κυρίες και κύριοι, πως αυτό το ξύλο είναι αρκετό για να κάνουμε κάποια εργαλεία. Το σπίτι μου αρχικά θα το κάνω υπόγειο, γιατί είναι πιο εύκολο να κάνεις υπόγειο στην αρχή, γιατί μόνο το υπάσιμο πάνω θέλεις και υλικό για να το φτιάξεις. Ενώ το υπόγειο τρυπάς, κάνεις μια πόρτα και άρα τελειώσεις. Το γεμίζεις με κάποια εργαλεία, με κάποια αντικείμενα βασικά. Και δεν είμαι σίγουρος ότι το έχω βάλει στο ήδη. Να στο ήδη το έχω. Οπότε θα είναι λίγο αυκού. Θα το κάνω πιο πέρα που έχει και πολλά κουβέντα. Και θα το κάνω κάπου εδώ στη μέση. Οπότε ώρα μας. Το κάνω εδώ. Εδώ ακριβώς. Οχ, πέτρα κιόλας. Κιόλας. Βασικά είναι τρύπα είναι. Είναι χαμηλό εδώ το έδαφος. Τέλος πάντων, ενθουσιάστηκα. Crafting table και είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα sticks και μια ξύνα. Και τώρα θα πάρουμε κατευθείαν την πέτρα και θα φτιάξουμε απευθείας πέτρινα εργαλεία. Ωραία, νομίζω τόσο βάθος είναι καλά για ένα σπίτι αρχικά. Θα φτιάξω ένα τσεκούρι και ένα φτιάρι. Θα το βάλουμε λίγο σε σύνολο.
Εδώ όπως είμαστε. Εντάξει. Ωραία. Ας συνεχίσουμε. Τώρα θέλω να... Οπ. Όχι, όχι. Εδώ. Θέλουμε να πάει λίγο μπροστά. Και εδώ θα είναι η πόρτα. Βασικά θα κατέβουμε άλλον έναν όροφο γιατί δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Ωραία. Τόσο μάλλον. Είναι καλά. Και τώρα ας το μεγαλώσουμε. Ω, παιδιά, έκανα κι άλλη μια βλακία. Έτσι, εδώ θα είναι η πόρτα μας. Περιμένετε. Θα την κάνω εδώ την πόρτα. Για να είναι λίγο ίσως ο χώρος και θα μπαίνεις από εδώ και εδώ θα είναι το δωμάτιο. Άντε, τελική απόφαση. Αποφασίστηκε. Ακόμα δεν μου αρέσει παιδιά σε τέτοια βάθη γιατί μπορεί να είναι καμιά θάλασσα, καμιά λίμνη, κάνα ποταμάκι. Να έχει νερό από πάνω τέλος πάντων και να την βάψουμε. Ωραία. Για αρχή δεν θέλουμε και πολύ μεγάλο σπίτι. Έτσι ένα πρόχειρο σπίτι. Θέλουμε να βρούμε πρώτα απ' όλα μαλλί για να κοιμηθούμε το βράδυ, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε ξύπνοι το βράδυ για να έρθει το πρωί και να πιάσουμε πάλι δουλειά. Οπότε πάμε να κυνηγήσουμε πρόβατα. Χάλασε και έξι να πάμε το όπλο και σπαθί και ένα ακόμα μέρο. Αυτό θέλει μια πόρτα και τελείωσε. Γουρούνι. Πρόβατα είπαμε, έχω μια γκυκάμα. Κι άλλο γουρούνι. Θέλω πρόβατα, δεν θέλω γουρούνια. Τουλάχιστον θα έχουμε κάτι να φάμε. Γελάδες, πολλές. Γελάδα ρε. Πόπο παιδιά, νυχτούν και δεν μου αρέσει που δεν έχουμε βρει πρόβατα. Εδώ έχει πολύ πυκνό δάσος και αυτό είναι πολύ καλό για μας επειδή θα έχουμε ένα τελείωτο ξύλο. Το κακό είναι πως νυχτώνει και ακόμα δεν έχουμε βρει πρόβατα για να πάρουμε μαλλί και να φτιάξουμε κρεβάτι. Οπότε το βράδυ θα είμαστε ξύπνοι. Και από ό,τι είδα έχει πέσει το βράδυ και έχουν βγει τα creeper και τα τέρατα. Και θέλω να πάω γρήγορα σπίτι. Να, ένα κατσίκι. Λοιπόν, ωραία το κατσίκι. Πάμε σπίτι γιατί θα μας φάνε το τέρατο. Θα έρθει κανένα creeper, θα σκάει. Και αδίγει. Πω, πολύ σκοτάδι. Ελπίζω να βλέπετε, παιδιά. Όχι, τι έκανα. Έκανα δύο πόρτες κιόλας. Δεν πειράζει. Έξι έκανα. Περιμένετε να βάλουμε και μια πόρτα πάνω. Για ασφάλεια έτσι. Ξέρω εγώ. Και να κλείσουμε και λίγο στα πλάγια. Έτσι να μην μπει κανένα τέρας. Παρόλο που μπαίνουν. Και έτσι. Θα κλείσουμε και λίγο από πάνω, από την πέντα. Πού είναι, δεν έχει και κανένα ζόμπι, ρε. Στο σπιτάκι μας για αυτό το βράδυ.
είχαμε κάρβουνα. Είχαμε κάρβουνα. Είχα ξεχάσει τελείως. Είχαμε βρει λίγα κάρβουνα. Πω, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πάρα πολύ. Το ένα φτάνει νομίζω. Πω, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Είχαμε βρει κατευθείαν κάρβουνα. Κατευθείαν. Το κακό είναι πως δεν έχουμε κρεβάτι. Αλλά, τι θέλεις. Α, έχουμε και πέτρα. Μπορούμε να κάνουμε φούρνο. Ωραία. Θα ψήσουμε το κρέας και θα το φάμε. Κρέας. Και... Ξύλο. Και νομίζω πως μπορούμε να πάρουμε αυτό το κάρβουνα αν θέλουμε, και το θέλω αυτή τη στιγμή, οπότε θα πάμε για κάρβουνα. Συγγνώμη που δεν έκανα τόσο και βίντεο, αλλά το κινητό μου ήταν τόσο κράπι που δεν ήθελα να τραβήξω με τέτοια κακή ανάλυση. Οπότε σταμάτησα τα βίντεο και τώρα τραβάμε καλή ποιότητα για σας και μόνο για σας. Βγήκαμε. Να είμαστε σκάλες. Δεν πειράζει μωρέ. Δεν θα μπορώ να σου φύγει και κανένα τέρας. Είναι κλειστό γύρω. Έτσι λίγο. Οπ. Ωραία. Δεν ξέρω για την ακριβία πόση ώρα κάνουμε εγγραφή. Αλλά... τέλος πάντων. Κάνω λίγο πάση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έκανα πάση για 2 δεύτερα, αλλά δεν μου λέγε, οπότε δεν κάθισα να το ψάχνω. Από ό,τι φαίνεται θα τελειώσουμε το βίντεο σήμερα εδώ, γιατί είναι και αργά, πρέπει να πάω να κοιμηθώ και θα τα πούμε αύριο μάλλον. Είναι και νύχτα και τα τέρατα είναι έξω και αν πούμε θα ψοφίσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρόλο που νομίζω πως ήταν πάρα πολύ μικρό. Δεν έχω ιδέα πόσα λεπτά είναι, γιατί αυτό το πρόγραμμα το Mobizen ή Mobizen όπως θέλετε να το λέτε, δεν γράφει πόσο χρόνο κάνεις recording. Το γράφει σε παραθυράκι, αλλά έβαλα clean mode για να μην έχει παραθυράκι δίπλα εδώ πέρα όπου είναι το κυκλάκι, και για μένα φαίνεται καθαρά. Και μόλις κλείσω την οθόνη μου, θα ξέρω που είναι κλείσει, θα κλείσει. Οπότε θα σας αποχαιρετήσω από τώρα και θα σας δούμε αύριο μάλλον. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe, που ξέρεις να μην comment, share, και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.